Υπουργείο να πάρει την πολιτική ευθύνη αυτής της κατάστασης, το ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι πετούνται στον δρόμο. Αναδείξαμε το κομμάτι που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της εταιρείας και το γεγονός ότι η εταιρεία κράτησε αυτό το εργοστάσιο μέχρι το 17 να πει στην αναδιάρθρωση και επομένως να πετύχει με ευνοϊκούς όρους δανειοδότηση. Είπαμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και οικονομικό και ότι το Υπουργείο πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη να ελέγξει αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα ζητήσαμε να κάνει παρέμβαση άμεσα προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία των απολύσεων και οι εργασίες που κάνουμε στο εργοστάσιο να συνεχιστούν κανονικά. Από την άλλη υπάρχει μια θέσμανση επάνω ότι θα ελέγξουν κάποια πράγματα και ζήτησα να σταματήσει και αυτή η διαδικασία των απολύσεων ότι δεν είναι με την πλευρά αυτή. Θεωρούμε ότι είναι βασική πολιτική ευθύνη πλέον, έτσι, των φορέων, του Υπουργείου, της κυβέρνησης, να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και όπως είπαμε, να βάλει φραγμό σε μια τέτοια επιχειρηματικότητα που ουσιαστικά χρησιμοποιεί χρήματα του ελληνικού λαού από τις τράπεζες για να επενδύει σε άλλες χώρες. Αυτά έχουμε για την ώρα, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα είμαστε σε συντονισμό και για άλλες δράσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.